Το 22ο επεισόδιο της σειράς 52 Marathonic ξεκινά εδώ στο Λαγκαδά, γιατί είναι μια μέρα, η 3 Ιουνίου, στην οποία ετοιμάζουμε για ένα πολύ δύσκολο Ιούνιο. Αυτός θα έχει πολλά ταξίδια, ήδη ξεκινάω από αύριο να φύγω γρήγορα να φτάσω στην Πελοπόννησο. Επιστρέφω ταχύτερα, πετάμε για την Κρήτη και μετά την Κρήτη επιστροφή το Σαββατοκύριακο στην Λάρισα και μετά έχουμε ένα σωρό ταξίδια όπως είναι στη Βουλγαρία, όπως είναι στην Ιταλία και αρκετά ενδιάμεσα. Προβλέπεται ένα πολύ δύσκολος μήνας, οπότε αυτό τον μαραθώνιο, τον 22ο, είπα να τον ξεκινήσω σήμερα κάπως αργά, είναι η ώρα 6 παρά, άρα θα μου πάρει αργά μέχρι το βράδυ, γυρίζω, ετοιμάζομαι και φεύγω. Έχω τη χαρά να με φιλμογραφεί Μάρο, η αγαπημένη κόρη, έτσι σχέσια μπαίνουμε όλοι στο project. Το που θα τρέξω ακόμα δεν το έχω βγάλει στο μυαλό μου, υποθέτω κάτι μεταξύ Λίμνης Λαγκαδάς και θα δούμε πώς είναι. Ώρα να ξεκινήσουμε. Εδώ είναι μια φυτεία από ελαιοκράμβη, ένα φυτό το οποίο κάνει και για ζωοτροφή αλλά κυρίως έχει καλλιεργηθεί για το κομμάτι των βιοκαυσίμων. Είναι πανέμορφο να το βλέπει κανείς τον Απρίλιο μέσα και Μάιο που τα λουλούδια του είναι κίτρινα. Πρώτη φορά το είχα δει πετώντας προς την Δανία πάνω από την Κοπεχάγη. Πολύ όμορφο τώρα εδώ στο Λαγκαδά. Μάραθον με βρίσκει ξανά εδώ που ξεκίνησα στο σπίτι μπροστά στη Μάρο να μοιραστώ μαζί σας τις πρώτες μου εντυπώσεις και τις σκέψεις. Αυτός ο μαραθώνιος, ο μισός που έχω κάνει είναι μετά από μια πολύ όμορφη βροχή η οποία έκανε να μοιάζει πολύ όμορφος ο κάμπος με όλες τις καλλιέργειες που ήταν με το καλαμπόκι, με την ελαιοκράμβη, με τα σιτάρια, με τα κριθάρια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που με απασχόλησε ήταν στο podcast το οποίο άκουσα, ήταν μια συνέντευξη του ιδρυτή της εταιρείας Giovanni στην Αμερική με τα γιαούρτια, μια εταιρεία που ξεκίνησε με 4 άτομα και αυτή τη στιγμή κάνει 2 δισεκατομμύρια τζίρο, αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό, το σημαντικό είναι στους 2.000 ανθρώπους, ο άνθρωπος αυτός έχει ενσωματώσει γύρω στους 600 ανθρώπους που ήταν πρόσφυγες, η βάση του είναι Κούρδος από την Τουρκία και επειδή αισθάνεται πολύ άσχημα για αυτούς τους ανθρώπους, τους έχει ενσωματώσει στο εργοστάσιο του στο Αϊντάχο. Μάλιστα το 10% της αξίας της εταιρείας το έχει δώσει στους 2.000 εργαζομένους και ουσιαστικά μιλάει μέσα σε μια Αμερική για την ευθύνη που έχει το business απέναντι στον κόσμο. Μια διαφορετική προσέγγιση από αυτούς οι οποίοι πάντα σκέφτονται το κέρδος κλπ. Μάλιστα έχει αφήσει αιχμές και όλες τις αραβικές χώρες οι οποίες είναι δίπλα, όχι απλά δεν βοηθάνε τον κόσμο, αλλά ουσιαστικά τον έχουν διώξει. Και μάλιστα έκανα ένα πολύ καυστικό σχόλιο ότι δεν θα μείνουν στην ιστορία γιατί έχουν φέρει χιόνι στην έρημο, όπως για παράδειγμα γίνεται στο Ντουμπάι, αλλά για το αν έχουν βοηθήσει τους ανθρώπους. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με απασχόλησε και την ευθύνη την οποία έχουμε και ο ίδιος έκανε μια έκκληση λέγοντας ότι οτιδήποτε μας περισσεύει πρέπει να το δίνουμε. Αν πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να μιλήσουμε. Αν έχουμε χρήματα, να δώσουμε χρήματα. Αν έχουμε δουλειά, θα πρέπει να το κάνουμε. Ουσιαστικά μιλάει για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων πάνω στη δουλειά. Μέχρι τώρα όλα καλά, αλλάζω ρούχα, βάζω λίγο νερό και συνεχίζω για το δεύτερο half marathon, το οποίο μάλλον θα με πιάσει νύχτα. Μέχρι τώρα όλα πολύ καλά. Από τις πιο όμορφες στιγμές, τώρα που σιγά σιγά έρχεται η νύχτα, τώρα στις αυτές τις καλοκαιρινές πλέον νύχτες που έρχονται, υπέροχοι ουρανοί. Το 30ο χιλιόμετρο μας βρίσκει εδώ, στα λουτρά του Λαγκαδά, ένα αγαπημένο τόπο. Περίπου 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, η μεγάλη βόλτα. Η νυχτιά εξελίσσεται πολύ όμορφη, 12 ακόμα χιλιόμετρα και μέχρι τώρα όλα καλά. Αυτή είναι μία από τις καλύβες των Σαρακατσανέων, εδώ στα λουτρά, που έχει δοθεί ένας χώρος για αυτή την φυλή, η οποία είναι πολύ κοντά στους βλάχους γιατί είχαν την ομαδική συμπεριφορά. Είμαστε πολύ κοντά μαζί τους. Αυτά είναι σημάδια του παρελθόντος τα οποία μένουν για να θυμίζουν τις ρίζες και να τους βρίσκουν όλους μαζί εδώ. Δύο μαραθωνίων μόλις τελείωσε κάπως αργά
μετά τις 11 εδώ στο Λαγκαδά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Το δεύτερο κομμάτι που μας απασχόλησε, μάλλον ήταν δύο θέματα τα οποία μας απασχόλησαν. Το πρώτο είχε να κάνει με το κομμάτι του voice, δηλαδή της φωνής. Τώρα στη δουλειά μας ασχολούμαστε πάρα πολύ με το βίντεο, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα κείμενα, με τη φωτογραφία, όμως διακρίνω πολύ μεγάλη τάση προς την ευκολία, και ευκολία είναι η φωνή. Πολλά χρόνια ακούω podcasts, τα οποία τα ακούω είτε από το κινητό μου όταν βρίσκομαι, έχω κάποιο κενό, αλλά κυρίως το κάνω στα ταξίδια μου μέσα στο αυτοκίνητο. Το voice το βλέπω να έρχεται είτε με το Alexa, το βλέπω να έρχεται είτε με τα podcasts, και πήρε και την απόφαση ότι μάλλον ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και το podcast της Τρόπος για θέματα branding, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στο μήνα τον Ιούνιο. Το δεύτερο κομμάτι που με απασχόλησε είναι αυτό που έχει σχέση με τον ύπνο. Μέσα στο Ultra Life, όταν πολλά πράγματα τρέχουμε από πίσω για να τα πιάσουμε, πολλές φορές αντί να ασχολούμαστε με τα σημαντικά, ασχολούμαστε με τα επίγοντα. Που σημαίνει ότι τρέχουμε πίσω από ένα email, τρέχουμε πίσω από ένα τηλεφώνημα, τρέχουμε πίσω κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αύριο. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί στο long term οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο καλοί. Αποτέλεσμα, το πρώτο θύμα όλων αυτών είναι ο ύπνος. Είναι κάτι το οποίο θέλω λίγο να το δω. Το τελευταίο καιρό και εγώ τρέχω πίσω από πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, με τον ύπνο πολλές φορές τα πηγαίνω καλά, πολλές φορές τα πηγαίνω στραβά. Αυτή την περίοδο είμαι έτσι και έτσι, αλλά θα πρέπει λίγο να το δω παραπέρα και για μένα αλλά και πολλούς άλλους φίλους που δοκιμάζονται. Αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη. Αύριο φεύγω, πρέπει να βρεθώ στην Πρέβεζα. Μεθαύριο πρέπει να βρεθώ στην Πελοπόννησο. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα βρίσκομαι στην Κρήτη, Σάββατο στη Λάρισα, είναι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, πρέπει να ετοιμαστώ. Θερμές ευχαριστίες στη Μάρο γιατί έκανε και το τρίτο φιλμογράφημα αυτή του επεισοδίου. Πήγε πάρα πολύ καλά, είχε πολύ καλή ενέργεια, κυρίως γιατί πήρε και αποφάσεις. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά.